κύριε Παπανάτσου και μετά ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι, καταρχήν είναι κάτι που μας απασχόλησε και εμάς. Ήδη ζήτησα και από τις υπηρεσίες να μου φέρουν κάποιες, επειδή τέθηκε σε, επειδή είναι προσωπικές εταιρείες. Μου είπαν όμως ότι εκτός από τις όμικρον έψιλον και τις έψιλον έψιλον είναι και πολλές ΕΠΕ στην Ελλάδα που και εκείνες είναι προσωπικές με βάση το Μητρό. Άρα από εκεί και μετά τι απομένει από τις υπόλοιπες κεφαλαιοχικές. Με αυτή τη λογική κάτι επεξεργαζόμαστε για να αυξήσουμε τις δόσεις στην κατεύθυνση που μας είπαν και οι δύο φορείς για τα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης ακούμε και αυτό που είπανε για τις μικρές οφειλές, μήπως μπορέσουμε και τις εντάξουμε και αυτές τις 120 δόσεις. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Και εδώ είναι κάτι που, θα έπρεπε, που θέλω να το πω, ότι γενικά με τα νομικά πρόσωπα, επειδή έχουμε ένα ζήτημα ότι παρουσιάζονται περιπτώσεις με πολύ μεγάλες ζημιές και να πληρώνουν πολύ μεγάλες δόσεις, με πολύ ευκολία θα έλεγα, οφειλών. Μιλάω βέβαια για μεγάλες εταιρείες, με 1,5 εκατομμύριο το μήνα. Με αυτή τη λογική κάτι οριζόντιο παρασύρει όλους. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μικρούς, τις μικρές επιχειρήσεις, θέλουμε να, και τις μικρές εταιρείες, να το πω έτσι. Κάτι θα δούμε παραπάνω. Το έχουμε... Δεν μπορεί το σύστημα, και αυτό το εξετάσαμε και με τον τζίρο, την αναλογία με το 1:8 που είναι και στον εξοδικαστικό, δεν μπορεί το σύστημα για τόσο γρήγορο διάστημα που θέλουμε, δηλαδή επειδή έχει γίνει το σύστημα για τα φυσικά πρόσωπα, ξεκινήσαμε για τα φυσικά πρόσωπα, επειδή εσείς κατά κύριο λόγο εντάσσεστε στον εξοδικαστικό. Και η προετοιμασία για το σύστημα είχε γίνει για εκεί. Και γι' αυτό βάλαμε μετά σαν δεύτερο για τα νομικά πρόσωπα. Για το 20.000, από ό,τι μας είπανε, όταν είναι μόνο διμερείς οι οφειλοί, δηλαδή είναι μόνο σε εμάς, μπορείτε να μπείτε στην... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Μια διευκρινιστικά. Ναι, κύριε Καλαβέθα. Από το τελευταίο που είπατε θέλουμε μια διευκρινίση, κύριε Υπουργέ. Τι εννοείτε, ότι μπορούμε να μπούμε στον εξοδικαστικό επιχειρήσεις? Όχι. Είναι το άρθρο 15. Μπορείτε να μπείτε στον εξοδικαστικό. Στον εξοδικαστικό, ναι. Και κάτω των 20.000. Αυτό μας απαντήσαν οι υπηρεσίες ΣΑΔΕ. Εγώ έχω μια πληροφόρηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους ότι δεν μπορούμε. Τώρα το εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι νομικοί μας για να βρούμε μια σύγκληση, να δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Αν έχετε δίκιο γι' αυτό που λέτε, θα δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί. Η διαβεβαίωση της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους είναι ότι δεν εντασσόμεθα. Και εγώ την ίδια πληροφόρηση είχα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους που έχετε κι εσείς. Έχω στείλει ερώτημα στην ΑΔΕ και περιμένω απάντηση. Ωραία. Από εκεί, γιατί η ΑΔΕ ισχυρίζεται ότι μπορεί να γίνει. Το έχω σημειώσει, ήδη συνεργάτες μου στο γραφείο και στο γραφείο του Υπουργού το βλέπουν και θα σας το φέρουμε. Και αν μπορεί να επεκτείνεται τη δόση 120, θα έλεγα ως ένα σημείο ισορροπίας που θα διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΕΣΕΒΕ μέχρι 60. Δείτε τι. Όχι, οριζόντια για τα νομικά πρόσωπα, επειδή πρέπει να διαφυλάξουμε και τα έσοδα και σας είπα τι περιπτώσεις υπάρχουν, δεν θα ήθελα να το κάνω. Αλλά για τις μικρές οφειλές, το ακούω, θα σας φέρω άποψη τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ.